Είμαστε με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνο Μουτζούρη, στην πρώτη συνέντευξη για το 2023. Να σας ευχηθούμε καλή χρονιά. Και βρισκόμαστε εδώ στην αίθουσα της Περιφέρειας, όπου εκτίθενται οι προτάσεις των αρχιτεκτών που κατατέθηκαν για το Σάλτσα και συγκεκριμένα εκείνες που πήραν το βραβείο. Πόσες προτάσεις συνολικά υποβλήθησαν? Καταρχήν να πω σε εσάς και στους θεατές μας καλή χρονιά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Από εκεί και πέρα, είναι μια διαδικασία που ξεκίνησαμε εδώ και καιρό, να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε το συγκρότημα του Σάλτσα, που υπάρχει ένας αρχαιολογικός χώρος, ένα υφιστάμενο κτίριο και προτείναμε και ένα νέο κτίριο. Προτείναμε για πρώτη φορά στη Λέσβο ένα πανελλήνιο διαγωνισμό αρχιτεκτονικό. Και εκεί που περιμέναμε 3-4 προτάσεις, όταν έληξε ο διαγωνισμός τον Οκτώβριο, νομίζω, τέλος Οκτωβρίου, λάβαμε 18 προτάσεις. Ήταν πρωτοφανές αυτό. Και εδώ εκτίθενται τα 3 πρώτα βραβεία και οι τέπαινοι, οι οποίοι θα εξαγοραστούν. Υπήρξε μια επιτροπή η οποία απαρτιζόταν κατά τον νόμο από 7 μέλη. Ήταν καθηγητές πολυτεχνείων, ήταν άνθρωποι με πείρα σε διαγωνισμούς, σε αρχιτεκτονικά έργα, οι οποίοι μόνοι τους κάθισαν εδώ 2 μέρες και κατέληξαν στα αποτελέσματα. Η περιφέρεια δεν συμμετείχε, πήρε τα αποτελέσματα, αυτά που εκθέτουμε. Άρα λοιπόν είχαμε την ερώτηση σας για να επανέλθω, 18 συμμετοχές, που είναι ένας πρωτοφανής αριθμός που δείχνει και πόσο πιστεύουν πολύ και στην υπόλοιπη Ελλάδα στο μέλλον αυτού του νησιού. Διότι για να έρθουν 18 γραφεία μελετητικά να μελετήσουν, να επισκεφθούν τον τόπο, να μελετήσουν το θέμα, δείχνει κάτι ότι πιστεύουν για αυτόν τον τόπο. Είναι τέτοιο το κτίριο του Σάλτσα, το υφιστάμενο, το πεπαλαιωμένο, που δίνει πολλές ιδέες στους αρχιτέκτονες να προτείνουν αυτά πράγματα. Και αφετέρου, ας υπεριαυτολογήσω κι εγώ, το ότι υπάρχει ένας μηχανικός εδώ στο κεφάλι της περιφέρειας, ένας πρίτανης, μπορεί να δίνει σε κάποιους τη βεβαιότητα ότι θα προχωρήσει το θέμα. Πώς θα λειτουργήσει το κεντρικό κτίριο και πώς το παρακείμενο? Όταν ξεκινήσαμε τη σκέψη μας για το θέμα, προτείναμε σε ειδικούς από την Αθήνα, σε καθηγητές και σε ξενοδόχους, να διαμορφώσουμε το υφιστάμενο κτίριο ως ξενοδοχείο. Ήρθαν, το επισκέφτηκαν και ομόφωνα μας είπαν ότι δεν πληρεί τις προδιαγραφές ενός ξενοδοχείου αυτό. Είναι μικροί οι χώροι, δεν υπάρχουν χώροι υποδοχής, δεν υπάρχουν ρεσεψιόν κτλ. Και πρότειναν να γίνει ένα θέμα σχετικό με τον πολιτισμό αυτό το κτίριο. Και παράλληλα με αυτό να υπάρξει ένα νέο κτίριο το οποίο θα ασχολείται με τα ιαματικά λουτρά, με το θερμαλισμό, με τη θαλασσοθεραπεία. Και αυτό το ψηφίσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το απεδέχθη το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι έτσι πρέπει να είναι οι προδιαγραφές. Πήγαμε και το παρουσιάσαμε και στους τοπικούς κατοίκους, στην τοπική κοινωνία και όλοι ομόφωνα συμφωνήσαμε να γίνει ο διαγωνισμός έτσι. Και σε αυτή τη βάση έγινε. Οπότε αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το δεύτερο κτίριο κυρίως θα είναι αυτό που θα αξιοποιηθεί από επενδυτή. Το πρώτο είναι πιο πολύ για κουλτούρα, για πολιτισμό. Το δεύτερο θα είναι για χρήματα για τον επενδυτή. Και το τρίτο είναι η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, θα είναι για τους επισκέπτες. Άρα λοιπόν πολιτισμός, ξενοδοχείο, επένδυση και επισκέψη αρχαιολογικού χώρου. Αφότου έχουμε στα χέρια μας τη μελέτη, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Το επόμενο βήμα, εμείς ενδιαφερόμαστε να γίνουν τα έργα. Δεν μας ενδιαφέρει η μελέτη. Να μείνει μια μελέτη στα συρτάρια. Να έχουμε ένα όγκο μεγάλο μελέτης. Εμείς θέλουμε επενδυτές. Ήδη έχω λάβει ενδιαφέρον, εκδηλώσει ενδιαφέρον 2 επενδυτές. Τους έχω καλέσει την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου να δουν την πρώτη λύση και να συζητήσουμε. Εάν υπάρξουν περισσότεροι επενδυτές, θα προβούμε σε διαγωνισμό. Θα το δώσουμε έτσι σε κάποιον. Αλλά με βάση αυτή την πρώτο βαβείο. Αυτά είναι προσχέδια ιδεών. Μετά είναι η οριστική μελέτη. Εμείς θα προκηρύξουμε και τον επενδυτή διαγωνισμό, ώστε να το αναλάβει να το ολοκληρώσει. Το πάμε πολύ γρήγορα. Αν σκεφτείτε ότι ο διαγωνισμός έληξε τέλος Οκτωβρίου και είμαστε τώρα 3 Ιανουαρίου, 4 Ιανουαρίου και γίνεται έκθεση των βραβείων. Σημαίνει ότι ο χρόνος που θα περίμενε κανείς να είναι πολύ πιο μεγάλος, συμπιέζει το χώρο. Μας πιέζει ο χρόνος, θέλουμε να το προχωρήσουμε. Κλείνοντας το κεφάλαιο Σάλτσα, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα κεφάλαιο οδικών έργων και αυτά που έχουν να κάνουν κυρίως με τον οδικό άξονα Καλονής Πέτρας, την Νότια Παράταση, το Αμπελικό Σταυρός και Μεγαλοχώρια Γιάσος. Θα πάρουμε ένα-ένα, το δρόμο, τη Αγία Παρασκευή, Πέτρα. Είχαμε αναδείξει ανάδοχο από το Γενάρη, θα είχε εγκατασταθεί. Προέκυψε το θέμα ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου δεν είχαν συνεργαστεί και δεν ξέραν ότι ένα φράγμα που θέλουν να κατασκευάσουν στο Τσικνιά συνέπειπτε με μέρος της χαράξεως του δρόμου. Έτσι αναγκαστήκαμε, επειδή το έργο του Τσικνιά είναι ένα μεγάλο έργο, δεν μπορεί να το στερηθεί η Λέσβος αν όντως θα προχωρήσει, αναγκαστήκαμε ένα μέρος του δρόμου να τον αλλάξουμε, να τον πάμε λίγο αριστερότερα, να μην συμπίπτει με το φράγμα. Τώρα εξεπονήθησαν οι μελέτες, έγινε η περιβαλλοντική μελέτη. Τώρα είναι ανιρτημένη η περιβαλλοντική μελέτη για την νέα χάραξη και ελπίζουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η εργολαβία. Όσον αφορά
το δρόμο Αμπελικού Σταυρού. Οι υπηρεσίες μας τώρα ασχολούνται με αυτό. Εντός του Ιανουαρίου θα το δημοπρατήσουμε. Θα γίνει δημοπράτηση του έργου Αμπελικού Σταυρού. Όσον αφορά το δρόμο Μεγαλείου Χρεογιάσου, εκεί ο δεύτερος ανάδοχος, ο δεύτερος μειοδότης για το έργο, προσφεύγει συνέχεια με διάφορες δικαιολογίες στις νομικές υπηρεσίες στα δικαστήρια και προσπαθεί να εμποδίσει την ανάληψη του έργου από τον πρώτο μειοδότη. Εμείς αναγκαζόμαστε συνεχώς να απαντάμε σε νομικά θέματα στα δικαστήρια. Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει και αυτό, γιατί και εκεί έχουμε αναδείξει ανάδοχο. Υπάρχει ανάδοχος, ο οποίος πρέπει να αρχίσει το έργο. Προσπαθούμε να λύσουμε τα νομικά θέματα που δημιουργεί ο δεύτερος μειοδότης. Και ως προς την παράκαμψη. Η νότια παράκαμψη, ένα έργο που ήταν τελείως κοιμισμένο, το ανασύραμε και πριν από τα Χριστούγεννα είχα μια σύσκεψη με το Ταμείο Ανακάμψεως, πώς το προτείναμε αυτό το έργο να ενταχθεί στο Ταμείο Ανακάμψεως, να γίνει αυτό το έργο. Εάν δεν ευοδοθεί η προσπάθειά μας, έχουμε πει ότι θα το κάνουμε σε δύο φάσεις για να είναι κάτω των 20 εκατομμυρίων και θα γίνει από πόρους του ΕΣΠΑ. Είναι έργο που το προσπαθούμε. Υποψηφιότητα θα βάλετε. Το έχω πει κατά πλιστάκες, θα βάλω υποψηφιότητα ανεξάρτητος.